χάριν του Θεού, της Παναγίας μας, του Αγίου Νικολάου, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, Οσίου Ιωάννου Ελεήμονος και του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου που γιορτάζουμε, ευρισκόμαστε εδώ, αγαπητοί μου και ευσεβείς χριστιανοί, στην Θεία Λειτουργία. Προλίγου εγωνατίσαμε να τρέξω και είπα, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον, το οποίον καταβαίνει τώρα να μεταβάλει τον άφτον εις σώμα και τον ίνον εις αίμα του Κυρίου. Στείλε το Πανάγιο σου Πνεύμα και στα κεφάλια μας, στα σώματά μας, τη ψυχής μας το είναι, να μας αγιάσει το Πανάγιον Πνεύμα, το οποίον θέλουμε, ζητούμε, γιατί νιώθουμε αδυναμία. Ήμουν εδώ και υπηρετούσε με τον χορό των ιεροψαλτών για να γίνει το πιο καλό σύστημα και γρήγορο, και όταν βγήκα έξω να εξομολογώ, λέω, θα πάθω όπως την παροιμία που λέει τώρα, άμα ρίξεις είναι πιάσει όσα πιάσεις και όσα χάζεις. Είναι ανάγκη τώρα, λέω, να κερδίσω όλη την ώρα που αφιέρωσα μέσα στον ναό. Και το καταφέραμε, είπα στα πνευματικά μου παιδιά, να είμαστε δευτερόλεπτα, όχι λεπτά και ώρα, διότι βιαζόμαστε. Και δεν πρόλαβα να υπηρετήσω όλους όσους είχα υπόψη μου, αλλά ο πατήρ Σεραφείμ και εγώ συνεφωνήσαμε 21 Φεβρουαρίου, μετά 33 ή 34 ημέρες θεοθέλοντος, θα είμαστε πάλι εδώ, το Σάββατο το πρωί της Τυρινής. Είναι και σήκωσες, ο κόσμος θα είναι απειλαγμένος από τις δουλειές του και έτσι να έρθουμε εδώ να δούμε πάλι αυτήν την ιερά μυσταγωγία και να συμμετάσχουμε σε αυτήν και να συνεχίσουμε το μυστήριο Θεού θέλοντος με καλή υγεία και καιρού επιτρέποντος. Σήμερα αγαπητοί μου έπρεπε να λειτουργήσω στο κελάκι και τους είπα όμως, δεν τους είπα ότι θα λειτουργήσω εδώ. Δεν θα έχουμε λειτουργία στο χωριό, διότι θα την κάνουμε αύριο Κυριακή. Και δεχθήκαμε όλοι, γι' αυτό και είμαι εδώ. Και παρουσιάζω τον Άγιον Αντώνιο. Μου έκανε εντύπωση. Δεν μπορώ να πω κανενός, μεν τρώει Τετάρτη και Παρασκευή κρέας ή γάλα, προτρέπω όμως, καλό είναι να νηστεύομαι. Πολλοί μπορεί να πούν, εν μπορούμε, κι αν αδυνατήσουμε, ήταν μπορούμε να κάνουμε. Φοούνται το σώμα μήπως αδυνατήσει. Μα ο Άγιος Αντώνιος λέει το βιβλίο εδώ, το είδα το πρωί, έζησε 103 χρόνια. Άλλοι λέγουν 110, άλλα βιβλία. Τώρα, ποιος είναι αλήθεια, το μόνο που ξέρω, έζησε πέραν των 100 χρόνων. Και δεν αδυνατήσε. Δεν έπαθεν τίποτε. Γιατί φοβούμαστε 50, 60, 70, 80, ότι να πάθουμε, και ακόμα και η νεολαία, το 40, 30, 20, ο Άγιος Αντώνιος εγωνατούσε και έβλεπε την Ανατολή, μια βραδιά δήματούλιο εγωνάτισε και έβλεπε την Ανατολή. Στο κελί του, το οποίο είχε κάτι αερομάδες, όπως τις πόρτες της εκκλησίας του κελάκι, που έχουν μια ίντζα αερομάδα που είναι ξύλινη νέου τύπου, όπως ήταν παλιές, και έτσι ήταν και το κελί του. Η πόρτα του έχει έναν ρομάδα και την ώρα που γονάτισε εκείνο ο Σατανάς και έβλεπε να παίξω και ούρλιαζε όπως ένα σκύλο που γαυγίζει με παράπονο, έτσι, και δεν μπορεί να το βλέπει να προσεύχεται. Εξημέρωσε και ήταν εδώ γονατιστός το προσευχητάριό του, έδισε ο ήλιο, τρία ημερονύχτια ήταν γονατιστός. Κουντά την πόρτα, έσυρε την κάτω και μπήκε και πήγε πούνταν τον. Ο ίδιος Σατανάς μεταμορφωμένος. Του λέει, μην με πειράζεις, του λέει, και προσεύχομαι. Θα σε σκανδαλίζω, λέει του, πειράζεις με. Του λέει, εγώ αγρυπνώ, έχει τρία μερονύχτα, δεν έχει μηδικά την να ενοχλήσει. Εγώ κοιμώ ποτέ μου, λέει του. Νηστεύω. Εγώ δεν τρώω ποτέ τίποτε, του λέει. Εσκέπτεται το Άγιο, τι να του κάνει, να φύγει, και. Ταπεινώνομαι, του λέει. Με ενίκησε, Αντωνία. Τον έπιανε και στο περιπέξιμο. Και τον έκουντα. Κοιτάζει όμως, δίπλα του έναν κούσπον ποτσούς του Λανίτη. Τόσο του λέει, ξέρει τα μπουρτα, είναι τα σοχαρά σου, το τσεκί σου να προσευχέσαι. Τα πρώτα προσευχόμαι και πόξω, του λέει. Τίποτε. Τραβά μια κουσπιά του τύφου, εσύ στην το ο σπιτάκι του Αγίου Αντωνίου, αναγκάστηκε και στην όξο. Άλλο μια κουσπιά του δεν την έφτασε. Ένα γουνάρι πέτρε.
ήταν τόξο ο Άγιος Αντώνιος, θα ήταν σατανάν για με, με τόσο που είχε εναντίον του τρόπων κακών, έδιωξε τον και έφυγε. Κατέβηνε ο Ιησούς, του λέει «Χριστέ μου, κοίταξε, πειρασμός». «Πειραζει, Αντώνιε», του λέει, έρχεται και φωνάζει ο σατανάς, λέει του ότι «έσου έχω πειρασμός». Διαμαρτύρεται λοιπόν ο σατανάς εις τον Θεό και του λέει του Χριστού μας, «έσεις τους τα ούλα και για μας όλους, σπίτιν ωραίο, όλα τα μέσα που διαβιούμε, δηλαδή οτιδήποτε έχουμε εγκαταστάσει, υγεία, πλούτη, αυτοκίνητα ωραία». Θέλει ο σατανάς να μας πειράζει. Γι' αυτό πολλέδωρε μην διαρωτάστε. Υποφέρομαι, αρρωστούμε, έχω εμπειρασμούς, τα παιδιά δεν μας ακούνε, τα αγκονάκια, οι γιαγιάδες και οι παππούλιδες. Όλοι οι πειρασμοί της ζωής θέλουν αυτού να μας έβρουν. Μα γιατί, να ο Άγιος Αντώνιος δεν είχε. Και να σας πω, να χαιρόμαστε όπου οι πειρασμοί είναι από τα πρόσωπα της οικογένειάς μας. Διότι οι Άγιοι που πήγαιναν παντού στα ασκητήρια και ασκήτευαν, εμελετήσαμε και είδαμε ότι ο σατανάς επήγαινε ο ίδιος και τους επείραζε. Εμείς δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να δούμε σατανά, μπορούμε να λιποθυμίσουμε. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει να μας πειράζει ο δικός μας, τα πρόσωπα της οικογένειάς μας. Πολλοί χωρίζουν και έρχονται με παράπονο, διελύθηνε ο γάμος μου. Μα δέχεται ο σατανάς να διατηρηθεί η συζυγία. Κάθε 1000 άνθρωποι να χωρίζουν 300 σήμερα. Πολλά παιδιά επαναστατούν, αμέτρητα. Δέχεται ο σατανάς να υπακούν, αφού είναι και αυτό ένας πειρασμός. Πολλοί είναι πτωχία και ασθενεία και σε δυστυχήματα, μάλιστα. Όλα είναι ένας τροχός που γυρίζει. Όλοι οι πειρασμοί. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Είμαστε στον αγώνα των καλών. Να δεχόμαστε ό,τι μας έρχονται και να λέμε το Πάτερ ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν. Αμα φτάσαμε για που λέει «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών». Να λέμε «Χριστέ μου, εσύ χωρίσαμε τους άλλους, συγχώρεσε μας και εμάς και μη μας αφήκεις να πέσουμε σε πειρασμό». Εν αντέχομαι. Ούτε να δούμε τον σατανά, δεν μπορούμε. Έτρεχε τον Άγιον Αντώνιον ως την ημέρα του θανάτου του. Δεν τον άφηνε ήσυχον ούτε μια ώρα, ούτε μια ημέρα, ούτε όταν έπινε να κοιμηθεί, ούτε όταν έτρωγε. Και μας έλεγε ο καθηγητής το 60 θυμούμε και την περίπτωση. Μετά όταν δεν μπορούσε να του κάνει τίποτε, επίενε γενόχαντο. Ενίκησες με Αντώνια, δεν του λέει σε Άγιος ποιο. Και του έλεγε με όλη την περιφρόνηση και την ταπεινοσχημία, του έλεγε ναι, που είσαι τόσο ταπεινός, είτε στον καλό. Και όταν πήγαν οι άγγελοι να πάρουν την ψυχή του στον ουρανό, εκουβαλήθηκε και εκείνος που τον ενόχλαν σε όλη του τη ζωή 100 και πλέον χρόνια, και του έλεγε «Αλλά του πάει στον παράδεισο, πόσο ωραία θα είναι», και ασχολήθουν και ακολουθούσαν τους αγγέλους. Ο Άγιος δεν του είπε τίποτε, έπήγαινε στον ουρανό. Εν τέλει εμπήκε στον παράδεισο, «Ευδούλε αγαπητέ και πιστέ», του είπε ο Κύριος. Όταν εμπήκε μέσα στον παράδεισο, ο σατανάς ήταν πόξο και του λέει «Είδες λέει το έτο νίκησε». Αλλά δεν του είπε πάλι νίκησας. Επήγε μόνο έναν παραθυρούδιν του παραδείσου και του εφώναξε. Ήταν τον πόξο, έτραβαν τα αμαλιά του δαυτιά του. «Δεν μου κάνει λέει του». «Ενίκησας», λέει. Είπε «ενίκησας» όταν εμπήκε στον παράδεισο. Γι' αυτό όταν μελετώ τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ξέρει τι λέγω, «Μάμα τούτη, επειράστησαν τόσο πολύ και αγωνίστησαν, εμείς να έχουμε παράπονο». Γι' αυτό δεν έχω παράπονο εγώ. Ποτέ μου με τους πειρασμούς μου και λέγω «μην με άφηκες περισσότερο, Θεέ μου», και μου περνά. Βέβαια, ούτε και όταν αρρωστήσω και πάω νοσοκομείο, ξέρεις ήμουν στο νοσοκομείο, στο γιατρό, πηγαίνω και εγώ κάθε λίγο. Έχω και εγώ παθήσεις οι οποίες πολλές φορές με εμποδίζουν και να εκκλησιαστώ και να νηστεύω και να προσεύχομαι και όλα. Αλλά ξέρετε, λέω, μη χειρότερα. Ποιο είναι το χειρότερο? Να είμαι μέσα στην άγκουνα να πηγαίνω νοσοκομείο τραυματισμένο ή να είμαι μέσα σε σεντούκι ή στο ψυγείο του νεκροτομείου. Αυτό για μένα θα είναι μια λήξη όλων όσων υποφέρω. Αλλά υπακούω όμως να είμαι στον αγώνα της ζωής. Γι' αυτό αγαπητοί μου, για να μην πω περισσότερα,
διότι ώρα 10 έχουν δουλειά στο κελάκι, 11 πρόγραμμα, 12, μία, τελειώνοντας. Όσοι ετοιμαστήκατε και όσοι δεν ετοιμαστήκατε με το μυστήριο τούτων που προανέφερα και μπορείτε να κοινωνήσουμε των αχάντων μυστηρίων, να ενωθούμε με τον Χριστό, να αντέχουμε τα πάντα και τους πάντα. Και να μην λέμε από τώρα και στο εξής, φταίουν οι άλλοι. Όσοι έρχονται στο κελάκι τους δίνω ένα μικρό, μια μικρά παράγραφο, τώρα δεν την έχω υπόψη μου τι γράφει παράγραφος, αλλά άλλη φορά μπονάρτω, αφαιρθώ και αυτό, θα φέρω να μας την πολυγραφήσουν, να πούμε την Παντελή να μας την πολυγραφήσει, και να πάρετε από ένα αυτό το οποίο γράφει ότι για τα δικά μας φταίουμε εμείς, κανένας δεν μας φταίει. Λοιπόν, η χάρη του Αγίου Αντωνίου να είναι μαζί μας. Αμήν. Να σας μιλήσω, να σας μιλήσω τόσο, διότι βλέπω είναι η παρουσία πολλών Αγίων εικόνων, βιβλίων, πολλών φυλακτών, στα οποία και εγώ βασίζομαι καλά. Θυμούμαι όταν πήγαινα στο Άγιον Όρος, όχι τότε που ήταν ο πατήρ Παναρετός, πολύ γρήγορα, μας έμαθαν το εξής, φρόντισαν να μπορώ να συναντήσω τον πατέρα Χαράλαμπον, τον θεός ηγούμενο Αγίου Διονυσίου Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους. Αυτό είναι πόντιος και ήταν πολύ δυναμικός στην αράχωση του. Και εκεί ο πατήρ Χαράλαμπος, φανταστείτε πόσο καλός ήταν κοντά σε εμάς τώρα. Εγώ τώρα είμαι στα κόποση. Και τι ώρα είναι, απόγευμα. Εκείναν τον εκρατούσα με θείο μια νύχτα μέσα ώρα 2 την αυγή το πρωί την άλλη ημέρα. Μετά από την συνάντηση στη Μονή, τη θεία λειτουργία, το γεύμα. Η ώρα 2 την άλλη ημέρα το πρωί είμαστε μαζί και τον παρακαλούσαμε η ομάδα μου και εγώ να μας μάθει να προσευχόμαστε. Και δεν θυμάμαι πόσο χρόνο ήμουν, 50 χρόνων στα 60 θα ήμουν τέτοιο. Και λέει, καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός Χριστός. Καρδιά η οποία να είναι πολύ ταπεινή, ο Θεός είναι ταπεινός, είναι Άγιος. Πρέπει να πάρουμε θέση να αγιότητος, να πάρουμε θέση να ταπεινοφροσύνη. Ο Θεός είναι όλος αγάπη. Να αποκτήσουμε για αγάπη αυτά τα τρία και επίγνωση και μας είπαν όλα αυτά τα προσόντα και επελαγώσαμε. Τώρα 2 το πρωί που σε λίγο έρθει να ξυπνήσουμε να κλείσουμε την ηθική με την ακολουθία μας και φροντίζαμε να μάθουμε να προσευχόμαστε. Και είμαστε μεγάλοι. Είμαστε μεγαλύτερες από ό,τι έχετε ηλικία. Τώρα και σήμερα σκέφτομαι και λέγω, εάν εγώ ιερέας που έκανα τον πολύ πως ήμουν και αρκετά προχωρημένος και αγρυπνούσα και τον πατέρα Χαράλαμπο για να μας μάθει, ήμουν ο αρχηγός της ομάδας μου. Τι θα πω σήμερα για τον κόσμο, για εσάς. Πού να βρεθεί επίγνωση τόση, πού να βρεθεί ταπείνωση τόση που χρειάζεται για να ψευχηθούμε, πού να βρεθεί αγάπη. Όλα είναι σήμερα συμφεροντολογικά. Γιατί αγαπούμε τον άλλο, μας αγαπά. Πάμε εμείς στο γάμο, τάφτει την επίγνωση. Να τον δανείσουμε, να μας δανείσει, να μας τα δώσει. Δανείζεται παρόλο τα πολλά, δεν λέει ο όλα. Μα πού να δοκούμε, κοινούς πόνο να μας τα δώσουν. Τέλος πάντων είμαστε συμφεροντολόγοι άνθρωποι. Και γυρεύουμε να προσευχηθούμε, να έχουμε και πέραση, να έχουμε και αγιότητα και θέλουμε και όλα και ευτυχία. Μα πού να βρεθεί. Σήμερα θέλει πολύ να γονά. Έχοντα τα δική και να μην σταματάει. Πάμε στα εσύ. Άντε νύχτα. Ναι, πολλέ νύχτα. Τι να κάνουμε σε αυτά τα θέματα. Εδώ και έβαλα την εμπόδια. Δεν είναι στο όνομα στην προσευχή. Φεύγει το έλεγα, πάτε Παΐσιε και καθόμουν κοντά του, κοντά στον πατέρα Παΐσιε. Έκανε την έτσι πολύ. Μα για να προσευχηθείτε, πατέρα Μιλιανέ, πρέπει να αποκόψετε από όλα τα κακά στον κόσμο. Είστε όπως κάτι υπεροκειάνια μου έλεγε, θυμούμε τον τρόπο, τα οποία χαλασσοδεύνονται στη θάλασσα, γιατί τους χτυπάει το κύμα από όλες τις πλευρές, έτοιμα να τα βουλιάξει. Να γλιτώσετε
θέλετε αγώνα γι' αυτό. Θέλει αγώνα μας λέγει ο Πατήρ Παϊσιός. Επέλεσε η θητεία του, εκκινήθη το 92 και έμεινα ανικανοποίητος που ήθελα κι άλλα να αποκομίσω. Γιατί δέρνω με θαλάσσιο και μετά πέθανε και ο πατήρ Παραδάτας. Μετά βέβαια πήγε να δω τον πατέρα Ιωάννη να κουράσει κατά 2.000 καλιά παραμένες και πάθες παραμένες. Και κούρασα τα γόνατά μου και δεν μπορούσα να το δω τον πατέρα Ιωάννη. Ήταν πως ύπερα στο μόνο και μου το βράβαια. Και δεν έπια. Μετά είδα άλλους βέβαια που έχουν χαρίσματα. Πριν διασούγευμα με τον Μητροπολίτη μας και όπως ελεγχείς των οδηγών μας σε πρέσεις σήμερα εδώ μας και τόσο πάντα, τον δίναμε να είναι σε αυτό το οποίο σας μιλώ τώρα, η ίδια είμαστε. Ήταν ο Εφραίμ εδώ, ο Δεσπότης μας εδώ στο λάθρο, ένα προσφυγής που έδωσε την Αθήνα, για να μας πάει σταματούσαμε σε μονές και να πάμε πιο βαθιά σε σκήτες, να βρούμε ένα σκητές, να βρούμε ένα αγίους. Εδιψούσε η ψυχή μας, διότι και ο δεσπότης μας ήταν συνασκητής των, ήθελε να πάει να πάρει δυνάμει. Ο δεσπότης μας, ο Αθανάσιος Μενισσούν, είναι πολύ δυναμικός ασκητικός, αλλά ακόμα αντικειμά να γνωρίσει περισσότερο να γιορτά με τύπο. Με πιάσαν και πηγαίναμε. Σταματούσαμε στις μονές, και πιάναμε κάτι μονοπατάκα τόσα και πιέναμε σε γαλαρίες άμνους που τις καθαρίζαν και περνάς από κάτω να πάμε σε σκήτες και τι βλέπαμε εκεί σε κάτι μονοπατάκια όχι ποτέ λίγα ψήνα για να προσμαθεί ο Λίδας και από εκεί και μπαίναμε σε σκήτες, πήγαμε τα χαρσίγγενα όπως έχουμε εμείς τα ζώα μας και εκεί κουτσούτσα, ψήνα, τα πείσματα να μην έρθει το σπιτούνι τους όπως την πάση του Ζηλούρα ήσαν εκείνον εκείνον και βλέπαμε ένα στόμα ξύλινο, ένα γραφείο ξύλινο, ένα ποτήρι δεξιοφύλου στον εκεί και μερικά παραδοματάκια ασκητούν. Όξο που την κοφτούν αντιόμε, κάτι πρασίες τόσες, λίγο με μαϊτανό, δύο λαχανικά και τίποτα άλλο. Και βλέπαμε ούτε και ήταν ασκητούν, εσείς στείλαμε και τους έλεγα λίγο μεριστά. Έστε μας, λόγια τα οποία να μας δώσουν για μας ένα ψυχή είμαστε στον κόσμο. Μια συγκοινωνία που είναι από Κύπρο, να γνωρίζουμε πολύ με τους συμμορίζουμε και εξαντλούμε, ξαπνίζουμε. Ακούστε τι μας έλεγα, σε κάθε σπίτι, ο πρώτος. Πάτε, ρε παιδιά μου, έχεις φώτα μαζί σου. Ο δεσπότης και ο Εφραίμ είναι φώτα πολύ τώρα. Κύπτει να σπούμε εμείς τα κεράκια. Ενώ έβλεπε σέβαμε το πρόσωπο του ασκήτη, μια καπίνωση. Και όμως, δεν μας είπαν τίποτα όμως. Και ήταν για μέ, ασκητή, σφέρκοντα ξέρετε τι είπα, μάλιστα. Όπως είπε ο Σοκράτης, λέω, σιωπή χιλεοσύνεση είναι αυτό. Με τη σιωπή του, επήρα ένα δίδαμο και πήγαμε να πάμε σε άλλη φύση. Καλώς πήγαμε, δε, χαμογέλασε με τον τρόπο του ασκητού, ήταν σωστός. Και να διδάξει τον άλλο, να πει ότι ξέρει, τα ακούγεται. Ήστε έτσι ήταν εγωιστής, νομίζει. Διότι ο καθένας ξέρει να μου λέει ότι σου κάνει ένα ρωστής και μα κάνει να σώσουμε τον αυτό. Επί ένας και άλλο. Και πάλι βέλεια και πάλι είδαμε την απλότητα. Έστω να πει το τέλος μας. Μα εμείς εφαρμόζουμε τα λέμε και να ζητούμε ασφαλή. Δεν έκαμε τίποτα, ούτε έκαμε να αυτοί. Και δεγνολογούσαν τον εαυτό του ο καθένας ότι δεν αξίζουν τίποτα. Πήραμε και κουτιά μάθημα τα φινοφροσύνης. Πήγαμε αλλού και μας είπαν ο τρίτος ότι μα ο Θεός ο παντοδύναμος και όταν πλησιάσετε πάτε με μια προσευχή θα σας φωτίσει. Και πήραμε και καμένα μάθημα ότι πρέπει να πλησιάσουμε τον Θεό και δεν μας είπαν τίποτα. Βέβαια ο Ρεστός μας ήξερε συναστικές του πριν, συμμαθητές του και δεν ήταν άνθρωποι άμορφοι, επεράσαν πανεπιστήμια, φανταστείτε, ο ηγούμενος του Αγίου Γρηγορίου, ο πατήρ Γιώργιος Καψαριδένης, καθηγητής πανεπιστημίου, φίλος μου, και μια μέρα μου έφερα έναν δαιμονισμένο στο κελάκι, ήταν στην Κύπρο, και
κυνηγήθηκε ο διάβολος με τον δαιμόνιο. Πού είναι αυτό. Και πήγαινε η αίτηση οικογένεια του στην Εμεσό, ο πατήρ Εμιλιανός Χαρά. Θα τον κάνει καλά με προσευχή και την πήρε στο Άγιον Όρος. Σάθηκε μου τον εμένα. Έτσι λοιπόν τα πήγα στο Άγιον Όρος, τον είδα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου. Ό,τι και να σας πω, ό,τι και να σας μιλήσω, θυμούμαι αυτά τα προσόντα τα οποία τόσο ο Ιάκωβος Αθία Ψαλίκης συμμοδήκαμε μια φορά και στην Ελλάδα και τον είδαμε. Και είδαμε το μεγαλείο του ανθρώπου, θα σας πω ένα στρατό που συνέβη. Πόσο σατανάς είναι εναντίον μας, εγώ το βλέπω, το γνωρίζω και το ζω. Αλλά δεν έπαθε μια Ψαλίκη, όπως μας επισημονομούσε. Ξέρετε πως ήτανε, θα μου επιτρέψετε να κάνω έτσι. Ήταν έτσι μοναδιστός εκεί και ήταν ο στόχος της βάλης των Αγίας και εγώ καθόμουν σε ένα σκαμνάδι και ψυμολογώμουν. Και τι έκανε έτσι. Είπα και έλεγε έτσι. Παναγία μου, βοήθησε τον πατέρα Εμιλιανό να ψυμολογηθεί κανονικά. Εσιώδης ήταν έτσι και προσέρχεται στην Παναγία να με βοηθήσει να ψυμολογηθώ. Εσυγκλονίστηκα. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να βλέπω εκεί τον πατέρα Ιάκωβο Ανηλία Ψαλίκη, έναν 70χρονο, όπως είμαι εγώ τώρα σχεδόν, και όχι μια πιο μικρός, και να προσεύχεται να με βοηθήσει ο Θεός να εξομολογηθώ. Και ερώτησα, έτσι είναι, και μου είπαν, όχι, δεν να εξομολογηθούν, ήταν γονάδιστος, μάλιστα. Και τον πράγμα. Και όταν μια μέρα μου είπανε τελείωσε την εξομολόγηση, ήταν η ώρα μία παραπέντε και ετοιμάστηκε το φαγητό κάτω, ήταν στο ανώγιο να το μεταξύ του ψυχολογούσε, στο παρεκκλησίο που πηγαίναμε εκεί. Χτυπάει το σήμαντρο και τον περιμένω να χτυπά το να φάνε. Η μοναχή αδερφή εκεί που είναι η μονή. Και δεν φαινόταν. Τι έγινε νομίζετε. Πάει έναν καλογεράκι πάνω, ανοίγει τη βόρεια πύλη και τον βλέπει και βαγκούσε εκεί στο σολέα στα σπελέκια που ψυχολογούσε και ήταν πεσούμενο και βαγκούσε. Πάει τι έχει, γέροντα του, τους άφους του, του εσκοτώσαν μένα. Και τι έγινε, επιάνε τον εκφούνα της να μην ξαναπίνουν τον μοναχή κάτω, την τραπεζαρία να αυτό το τόξο, ήταν τελειώσει την τελευταία εξομολόγηση, σηκωθεί πάνω που ήταν γονατιστός, έφυγε εδώ. Έτρεξαν από τη βόρεια μπύλη, κανένα δεκαρκά δαίμονες, με σχήμα ανθρώπου, και μόλις τους είδε, επίεν να βάλει το σταυρόντι με το δεξί χέρι έτσι, αφιούσι, και την ώρα που έκαμε έτσι, έπινε με το χέρι έτσι, παρά να το κόψει, και κάτι άλλο. Έπινε με το αριστερό, έπινε άλλο θέμα, έτσι. Έπινε να πει Παναγία μου, έπινε να πει άλλο στο σώμα, έπινε το σώμα του. Και απέψαν, βλώ τους πούλους, έριξαν το χαμέ, και ελευθερώσαν το σώμα. Τον Ιάκωβο Ανηλία Ψαλίκη. Το γράφει και το βιβλίο. Αλλά μας το είπανε μας ότι συνέβη αυτό. Και του το έκαναν δύο φορές. Μου έστειλαν την κασέτα της κυρίας του και της ιστορίας, αλλά την είδα δύο φορές το δίκτυο, μετά δεν εμπορεσά και λέω, και ήταν ένα μεγαλείο η κυρία του, την Όρθο, Άγιος Άγιος. Ο δίκτυο κύριος ήταν τα ξέρετε, ήταν και οι δύο ήταν φυλάκτηροι και ο πατήρ Παΐσιος, και όμως, επειδή ήταν Άγιοι ανθρώποι, ευσεβείς, ταπεινοί, με αγάπη, με επίγνωση ήτανε, κυριάρχησαν όλον τον κόσμο. Και μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, έκανε να μας έρθει. Και ήμουν ένοχος εγώ σε μια δουλειά, να ακούστε τι έπαθα. Έγινα πνευματικός και με εισήγαγε στα σχολεία. Και έβλεπα από το 55 που έβλεπα να τρέχουν από τα αρεναγωγεία στα βαθεναγωγεία να βρουν κορίτσια, οι μαθήκες να γλυγκάσουν. Έτσι έκανα τότε. Και λέω, όταν εγώ αναλάβω πνευματικό στα σχολεία, να ενώσω τα παιδιά, να μην βρουν. Τρία χιλιόμετρα να πάνε να βρουν πολιτείτε τότε που ήταν για τα τους κατάσταση το 55 και έβλεπα τι τόκι, γιατί είναι τη στιγμή. Χωρίς να δεις τον πατέρα Παΐσιο, καλέσαμε τα σχολεία και λέω, να γίνουν μαζί. Και καταργήσαμε τα παξιναγωγία και αγαναγωγία και έγιναν μαζί. Και έτσι έγινα το πότο πατρός Παΐσιο. Πήρα την ομάδα και είχαμε ρεθμό. Πάτε δεν είναι. Για να είναι μαζί τα σχολεία και να μην επηρεάζονται, πρέπει να είναι ο Χριστός εν μέσω ημών, να είναι μαζί τους. Και ο Χριστός που ήταν στη γη,
ήταν η Μάρθα, η Μαρία, η Σουσάννα, η Αλόη, 120 νέοι και νεάνιδες, ο Τίτος, όλοι, ο Τιμόθεος. Ήτανε μαζί του Χριστού, αλλά ήταν ο Χριστός και δεν έπαθαν τίποτα. Τώρα θα είναι ο Χριστός να λύμω. Έμεινα και όλοι έτσι, σαν να τον πατέρα Παΐσιο, σε κάθε μου τάθε έτσι ήταν τάμε, ο πατέρας Παΐσιο και να είμαι εγώ, ή ποτέ σε κάθε τον. Ο δάτος και εμένα πατέρα με κοντά του. Και σε κάθε κάτι, σε κάθε, είναι στα και μου λέει, θα έπρεπε να έχουμε προβλήματα. Έφυγε ο πατήρ Παΐσιο. Πριν 15 μέρες μου έφερα μια μαθήτρια στο κεντάκι 16 χρόνο δεύτερα λίγο με εγκυμοσύνη. Και θυμήθηκα του πατρός Παΐσιου, ορίστε που έφτασαμε. Έφυγε μια μαθήτρια που να πάει το Σάββατο στην Αθήνα, 17,5 χρόνο με εγκυμοσύνη. Να πάει αυτό. Μάλιστα. Ήμουν στην πίτα τεχνική μου, έφερα μια κοπέλα από καμενέφτωση, τελειώθητος και ξύνα που είπα και δίκαιο να πατήσεις Παΐσιος. Είναι μαζί. Ωραία. Σε σκανδιναβικές χώρες πάνε να σπουδάσουν τώρα γιατροί, δικηγόροι, θεολόγοι, ξέρω εγώ, μαθηματικοί και πέφτουν μαζί με φοιτητές και φοιτήτριες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρημένη. Τα πάντα. Μα και εδώ 90% πέφτουν μαζί με χαρτομή. Είναι εγκατρημένο, είναι έτοιμο. Πού πάμε. Πώς, τι να πω, τι να πω. Και ξέρετε, είναι όσο καθημερών. Πάτες πάει στη απλή. Αν ήταν ο Μέγας Βασίλος να μας βάλει με μαστίγιο, σε έδειπαινε μαστίγιο. Γιατί ούτε ούτε πάνε τελεία δεν δικημώνται. Επί εποχής του Μεγάλου Βασιλείου και του Τραγωσίου. Λοιπόν, έφτανε μια νομοθεσία ο ίδιος ο επίσκοπος της Λιγνάκης από τον Ίντιο του Βασιλείου. Λοιπόν, έφτανε το εξής μητροπολιτικό σχέδιο. Και δεν είχαμε να μας κανένα. Το διάβασα εγώ. Το έχω κιόλα. Εάν λέει πέσει με την αραβωνιαστικά του ο αραβωνιαστικός και κάνει μία φορά αμαρτία, δεν θα στεφανώσει. Γράφει εκεί. Τόση παράδοση. Να πάει όχι στο εγγένειο του χωρίου της Συνοδιά, σε παρεκκλήσιο και αν ζουν γονεί να πάνε οι γονείς. Αν έχει αδέρφια να πάνε τα αδέρφια και πρώτα έχει αδέρφια. Να μην τα λες στον άνθρωπο, ούτε να γίνει στην υπόσχεση. Και αν δεν να πάρω στέφανα και να πούν κύριο Θεό Στεφάνο του, συγχώρησα του. Και ούτε ο Στεφάνο τα λέει την ώρα. Μέγα Βασίλειο, και σήμερα η Εκκλησία μα μας υποχρεώνει και στεφανώνουμε 90% με τις επιπτώσεις. Και έχουμε επιπτώσεις. Γι' αυτό η δουλειά μας στο τελάκι τώρα κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, είναι τα ψυχολογικά προβλήματα, οι καταθλίψεις, η απόπειρα αυτοκτονία και όλα όσα οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι μας στέλνουν πάνω παιδιά είναι έτσι. Απογοητευμένοι. Πέρσι έγραφε με τον Παλιά, αλλά και εγώ δεν το είχα και δέκα εικόνε ή μια μετάλλια. Πέρσι ήρθαν 2.500 και πρόπερσι 3.500. Φανταστείτε πόση δουλειά κάνω εγώ μόνο και πάνω, άλλο 60-70 μονοκύριο. Και τι υποφέρει ο κόσμο, κι άκουσα μια εκπομπή προχθές από αγαπητοί μου, πριν δεν είχε ο κόσμος να φάει και έτρεχε να φέρει ένα κομμάτι ψωμί. Δεν είχε να αποκαταστήσει τα παιδιά με τον πιο απλό τρόπο που δεν εξέρευκαν τίποτε, μόνο ότι είχαν στο κοντιόλι στην εκκλησία. Σήμερα ο καθένας λέει βαστά το τηλέφωνο στο φτύν και τρέχει πάσα ηλικία και φύλλο. Έχουμε να πούλα, αυτοκίνητα πολλά, έχουμε όλα τα μέσα και είμαστε δυστυχείς. Γιατί? Και έχουμε προβλήματα. Γιατί? Γι' αυτό διερωτάται ο άνθρωπος σήμερα. Πού οφείλεται αυτή η ακαταστασία? Δεν υπάρχει τόση πρόοδος. Αφού και βιβλία και φυλακτά ορίστε. Εσχυμούμαι εδώ, να σου πω το περιστατικό μου. Ήμουνα νέος 16 χρονών και ήμουν αριστερός. Αν πιστέψα με άλλη φροντίδα, αλλά δεν είχα ένα βιβλίο να διαβάσω. Και το 55 μετά, επήγε μια φοιτήτρια στο κελάκι στο Πανεπιστήμιο και έφερε μου δύο βιβλία δώρο. Αγνά Νιάτα και η Κυκή της Οκτωνής. Τόσα μικρά. Και έχω τα ακόμα και φυλάω τα έντα βιβλία μου που έχουν τεράσει τον τονό. Και λέγω, σήμερα που έχουμε εκατομμύρια βιβλία, τι γίνεται, διαβάζουν οι νέοι. Τι να διαβάζουν. Τι γίνεται, γι' αυτό τελειώνοντας, τι να σας πω, θα μου κάνετε και ερωτήσεις. Και στο θέμα αυτό που μίλησα, αλλά και σε ό,τι θα απασχολεί.
Το μόνο που με απασχολεί εμένα είναι αυτό. Εάν περιπέζουμε τον Θεό ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, Θεός μου στηρίζεται. Έρχονται στο κελάκι πάρα πολλές κοπέλες και χρησιμοποιούνται όλων των ηλικιών και αφουτέρων, να πούμε τον τάξιο γυμνασίου, λυκείου, πανεπιστημίου. Έρχονται με τα σταράντες στο καρδί. Εγώ δεν τους λέω τίποτε, τους βλέπω. Και με τα παντελόνια, πάτε ρε Μιλιάνε. Εν είναι καλά που μας πει. Τους λέω, εν καλά και εν είναι καλά. Θεού μου, γιατί είναι καλά και δεν είναι καλά. Εάν σας πω να φρέσετε το παντελόνι, να βάλετε μαζί φόρεμα. Εάν σας πω να βάλετε μανίκι, να ρίξετε το μαντήλι. Γυναίκα προσευχομένη, αν κατακαλύψει όπως είναι και χαρίς αυτή, ατιμάζει να τη φορεί. Λέει, γυναίκα πρέπει να φορεί μαντήλι, για να είναι δεκτή η προσευχή. Αν πούμε να κάνουμε το ένα, εντύπησαν το άλλο. Αν πούμε να χαρτωθεί να παντευτεί, από να πέσει με το χαρτωμένο δίλι. Τι μου λέει, δεν θέλω να μάθω. Λοιπόν, τι να μπορώ να κάνω, σιωπός και είναι. Φέρκουνε μου, λέω, έσου δίκα. Με τον τρόπο αυτόν όμως έρχεται η επίγνωση. Λέμε πολύ για τέτοιες σιωπνίες. Αυτό είναι να σιωπήσει. Ο πατήρ Πορφύριος δεν σιωπήσε μια τέτοια ομάδα και γύρισε χρόνο έγιναν καλύτερες. Γιατί να σιωπήσουμε. Είναι εύκολο να σιωπήσουμε τον άλλο. Μα να το φέρουμε πίσω. Είναι εύκολο να πούμε το άλλο. Άντε έξω. Δεν είσαι καλός. Άμα το κακοφανίσουμε, είναι εύκολο να φέρουμε πίσω, να αγκριστεί. Δεν υπάρχει εκείνο το πρώτο. Μπορεί να ένα χρόνο να μην γίνει η συνέχεια του. Τώρα μπορεί να πάνε εκεί, γίνει και η φοβά. Όσοι λένε δεν τους αρμάζουν, τι να μπορούν να δουν. Να κάνουν πολιτικό γράμμα. Σήμερα ο κόσμος δεν πειθαρχεί. Δεν υπακούει. Δεν τον νοιάζει. Είναι περικυκλωμένος από χίλια δυο διδάγματα, δόγματα, δοξασίες, δεν ξέρω, θρησκείες. Έχει 800 θρησκείες και γλώσσες και επιστήμες. Και όταν έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου, όπως υπεκρίνησαν την Βουλή πριν 3 χρόνια και ψήφισαν οι βουλευτές, να μην διώκεται η ομοφυλοφιλία και η αρσυνοκυλία. Τα Σόδομα και τα Γόμορα επισημοποίησαν από την Βουλή να υλοποιούνται χωρίς να τιμωρούνται. Όπως μας υποχρέωσε δια της Βουλής αυτό, αύριο να μας πει εδώ, ποιος ήταν σε έναν τον πάτερ να λες να στεφανωθεί. Φωτιτικός γόνος, επαντρεμένος. Το κράτος δέχεται όλοι. Πού να πάμε γιατί, γιατί πολλοί που μου λέω, ακέρε μιλιάνε, γιατί επιθέτεις σε πρεπατά. Μα ρε, σκέφτεται να τους έρθει σε ένα χρόνο που να πέσουμε. Ενάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν δέχεται, γιατί ποτέ έρχονται τώρα να χωρίσουν. Συνεχώς, να χωρίσουν να χωρίσουν. Γιατί λέει, βαριέται την γυναίκα, δεν λέτε φέρκα. Δεν μόνο έτσι να σκεφτούν, είναι να μπορεί. Γιατί είναι να χωρίσουν τα 10 χρόνια με τα 15 χρόνια, τι μα δεν βαρέθηκε. Όπως τρώει σήμερα το ένα φάει, αύριο θέλω άλλο φάει. Μα δεν φάγει τον μάνα μου, αλλά τι να κάνουμε. Εάν πούμε όχι, ένα τουλάχιστον να μας ρίξουν. Γι' αυτό δένουμε τα χέρια εμείς στην πνευματική και λέμε Θεέ μου, ελέησε. Αυτό ερχόμενο στην Πάφο τώρα μετά, επί μήνες δεν ξέρω πότε, πότε είσαι, πού είναι η Παπαδία, πότε ήρθαμε την Ελλάδα. Πότε ήρθα εδώ, πού είναι η Γιώργος. Έχει χρόνια, παπά δεν το έρθει. Όχι. Πού ήταν ο πάτερ. Τελευταίς κοντά με τον του 40 όρους. Πότε ήρθαμε. Πέρσι, λοιπόν. Από τα πέρσι ως φέτη είναι προβληματισμένος. Δεν πάω που ποτέ. Ούτε Άγιον Όρος έχω ρεξει να πάω, ούτε ο Σιγκοβασκέ πρέπει να πάρει Ιεροσόλυμα. Να τις δύο εκατό δεύτερα χρόνια να είναι παίρνει μόνο και να πάρει μόνο. Δηλαδή, θέλω να προσευχηθώ στο κελάκι, να βρω τον εαυτό μου, να δω πού θα πάνε. Δεν νιώθω ευτυχή. Δεν είμαι ικανοποιημένο. Βλέπω την αμαρτία γύρω μου, όπως την έβλεπαν τότε οι Άγιοι και έβλεπαν τις παγίδες και τώρα, τα βλέπω όλα γύρω μου και λέω πού θα κατευθύνω. Όταν κάθε λέω μου φέρνω στο κελάκι την κοπέλα και μου λέει τα μαέστρο, την έτσι έτσι εκτρώσει. Αν έτσι ομολογώ και βλέπω να κλαίνε και να μου λέω πού να πάνε. Έτσι αυτό είναι έτσι πόνοι. Όταν μαθαίνουν ότι στη Μέση Ανατολή οι χριστιανοί σκοτώνουν 400.000 μωρά το χρόνο και έχω εγώ το μερίδιο μου που επισημολογώ εκατοντάδες. Πώς να είναι εκεί. Βλέπετε εκτρώσεις μόνο. Και 90% προγραμμία σχέδι και 1.000 άλλα μαθήματα. Στέχε μονέα στη θέση μου πήγα. Ήρθα εδώ σήμερα ψυχαγωγήθηκα, δηλαδή αντί να κουραστώ, λίγο εμείς και δεν συγκουράστηκα. Αν είμαι στο κεντάκι στην τέμονε, έθελε να σκουράσει η Παναγιά του 4 ώρα, 10 ή και μια ώρα, ο Μπίτσα να σημαστεί,
Και τελειώνει που την πάρει την ειδικά τώρα με τον τίχε, να τη συγκρατήσω. Έτσι να έρθει η ώρα 4 τρίτη, άμα να μην πάθει κάπω άρχισε να την είναι στιγμή. Λοιπόν, ενώ σήμερα η ώρα 4 τρίτη. Η ώρα 4 τρίτη να φωνάξω, και να είναι ω τώρα 9 δεκάτη μήτα. Τη σκέψη θα πάρει τον τίχο. Έτσι σήμερα να μην το κάνει. Δηλαδή δεν είναι το ραντεβού. Έρχονται έτσι εγώ στην ειδικά. Μάλιστα. Υποφέρομαι με αυτά όλα με τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Σα το ομολόγω ότι λύστε μου εσείς αυτό το θέμα, τι θα γίνει. Και ο Αριστός μας καλεί και μας λέει τον επόμενο πρόσδημο είναι παλέξ. Όχι εγώ, τέτοιο αντί να τον εκπαλέξω φεύγω. Γιατί φέτος θα φεύγω. Κάθε 15 μέρες να φεύγω μια Κυριακή, να πάω σε κανένα μοναστήρι, να ξεκουράζουμε και να δω τι θα γίνει. Και το έτος 4 υπολογίζω ότι μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες ή πρωτήτερα, θα επιτρέψει ο Θεός, αν επιτρέψει, να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πολέμος στο Αιγαίο, όπως θα ξεκοσμάσει ο Ρετορός, και θα δούμε τι θα γίνει. Αν δεν γίνει ο πόλεμος, και να αφήνει τους κοινές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την δύναμη και όλα αυτά, μπορεί να γίνει και αυτό, και να κλειδώσει από πόλεμο με μεγάλη καταστροφή, τότε να δούμε την άλλη καταστροφή. Ενάχει αμαρτία, όσοι είχε η Σόδομα και Γόμορα. Σας τα λέω αυτά για να τα θυμηθείτε. Λέει το Ευαγγέλιο της καθαράς Δευτέρας τη νύχτα. Θα είναι λέει όσοι επί καιρών του Νόε οι άνθρωποι, ένας κατησκευής. Θα παντρεύονται, θα νυφεύονται, θα τρώγουν, θα πίνουν και θα είναι μία τέτοια καταστασία. Λοιπόν, αν δεν γίνει ο πόλεμος, θα γίνει αυτή η καταστασία. Θα αρχίσει, αυτό θα περιμένετε και ετοιμαστείτε. Μη γελιέστε, ας σας πούν, είναι έτσι και λέει, όχι. Άγιε αυτού ψευδόφου και ψευδόφου, γι' αυτό ακούμε. Κινείται έτσι και οραματίστηκε, του δώσε έτσι. Δεν με πιστεύει τίποτα. Ο μόνος που τα φτιάχνει είναι το Ευαγγέλιο της καθαράς Δευτέρας. Αν το είχα εδώ, θυμάστε. Είναι εκείνο το οποίο θα πραγματοποιηθεί μες κάτι σήμερα. Θα δει ο κόσμος. Θα είναι και ποτό και ειδώνε τίποτα. Και τότε είναι ένα μεγάλο κακό. Είναι ο μεγαλύτερος πόλεμος του ανθρώπου. Σύνταγμα τι να λέει, όρνη και μυχή βασιλιά Θεού κληρονομήσουν. Και από την άλλη, όρνη και τελώνε προάγουσιν είμαστε στην Παρσιανά. Δεν θα μπορούμε να ορθούμε. Διότι είναι να μας ρίξουν στον παράδεισο λέει ο μετανοητής. Γι' αυτό ενάμαστε κι εμείς έτσι είπα στην δηλαδιά. Το επόμενο έτος, ό,τι κι αν συμβεί, θα δουν τα μάτια μας όσοι ζούμε μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όχι να κυριαρχεί όλοι ο αντίκρισος. Μη γελιέστε. Είμαι ενημερωμένος από τον πατέρα Πάησα. Ο αντίκρισος δεν είναι γεννημένος. Αντίκριστοι πολλοί είναι. Χιλιάδες. Όχι είναι να διώθουν τις πλούσες συμφέροντος. Οι εκοβάδες, οι ετερόδοξοι, όχι το συμφέρον, να διώθουν Χριστό. Κυριακή σήμερα. Διπλό μέρο καμπατό. Είναι αντίκριστος είναι. Αλλά δεν είναι δείχνει ο αντίκριστος που να πράγει τον κόσμο και να παλέψει με τον προφήτη. Ακόμα το ξέρει ότι μετά 30-40 περίπου χρόνια είναι μια αυτή. Δεν αργεί, μην γελιέστε. Τώρα είναι αντίχρηστη και φροντίστε το συμφέρον να είμαστε στην υγά. Φροντίστε να πηγαίνετε εκκλησία, να φροντίσουμε την ίδια κυριακή ζωή. Δεύτερον, όσοι εδώ ήταν τα χρήματα στο χρηματιστήριο, εμένα όσοι με έπονταν πριν 5 χρόνια του εμπόδισαν. Δεν με ήκουσαν όμω όλοι. Και υποθέτω σήμερα έρχονται πάνω στο κελάκι. Και ακούω λίγο οι χιλιάδες που δαπάνησε και εμπνευματικό μου παιδί και μου λέει ας σου άκουα δεν θα έφερτε. Λοιπόν, όποτε έγινε το χρηματιστήριο σας τα λέω ρητούτα. Ρωσέχετε το 2004 να βέβαια αν ζω, μπορεί να πεταχτώ και εγώ καμιά φορά δεν έχω κανένα εμπόδιο με την Κυριακή να έρθω να δούμε το θέμα τι θα προκύψει. Αλλά και εγώ ίδιο δεν ξέρω. Επικοινωνώ με τους πατέρες και ξέρει μόνο δεν σου λέγω μένα. Λέω του Γιάννη, για να μην ξέρει τι μου λέγουν, να μένει κανεί ήλιο. Και έτσι, εγώ υπολογίζω αυτά τα τέσσερα. Δηλαδή, αν θα γίνει η Ολυμπιακή, αν θα γίνει ο πόλεμο, αν θα γίνει τούτη ούτε η αμαρτία, που τα τρία να γίνει το ένα, τι θα γίνει τα τρία. Λοιπόν, τελειώνοντα, δεν είχε από να βρει κάτι τρόπο πολύ. Δεν είχε από να βρει κάτι τρόπο πολύ. Και στην κόλαση, να σκαβέρνω με χωρί νερό, ασκημένο του πλουσίου, που του λέει στήρα το λέει τον Λάζαρο. Και έπαθε η γλώσσα μου. Φανταστείτε να μείνει σε μια στάξη νερό. Μα κάνουμε μια εγκόλαση.
Δηλαδή, σαν να τα βαθμού ξεκυρώνουμε. Τώρα, πέτυχαν 25 θέματα, ρε. Εμείς με για την κόρα, την κάναμε για τα παρακιά. Μόνο είμαστε για το φαγή και για το καφή. Με τις πολιτσόνες. Είναι καλά που έχετε τις ωραίες πολιτσόνες. Αλλά είναι και μια γεωρίτε, λάμε, έτσι άμα πάω αντρέπομαι, διότι πάνω στο εμεσάνο πάσα κουτούτα. Το βαθιά πάντα με να κάθε πάσα που είναι, που είναι να σημαίνει έγινε αυτιά πολύ, είναι ούλα 5.000 λίρες, όχι τα λοιπά να βέβαια. Αλλά με κάθε πάσα στην πολιτσόνα νιώθουν ντροπή, διότι οι κοινιασίδες που κάθονται και θωρείς τους και λάπτει το πρόσωπο τους. Είναι εμείς, ούλον αποστασία. Λοιπόν αυτά. Δέχομαι ερωτήσεις. Βέβαια δεν θα σε επηρεάσει όμως η συνομιλία μου με εσάς ότι είναι τα απόλυτα αυτά. Όχι, τα έζησα. Εγώ ξέρω να μου μιλώ. Ό,τι έζησα, ό,τι ζω. Σήμερα έχω εναντίον μου πολλούς που τα λέγω αυτά. Γιατί πολλοί θέλουν να τα λέγω. Αλλά όπως το χρηματιστήριο το προείπα, πριν 30 χρόνια είπα στο κελάκι τι θα γίνει μετά 30 χρόνια. Και τώρα τραβούν τα μαλλιά τους πολλοί. Όταν ήρθα από την Αττική Σχολή πριν 40 χρόνια, του λέω: μην πουλήσετε τα θύματα, μην φύγετε από την Ελλάδα. Εγώ θα φύγω και φύγω σπίτι. Εσύ αν ημισύε τώρα, αυτοί με το γυρεύουν να κάνουν σε ποτσάνι να βρουν τα χωράφια του παππού. Επάσαν την έφυγε με τη μάνα. Το ότι είναι 20.000 λεπτά στο Ιδανδρά. Είναι τουριστικό χώρο, δεν ήξερα πώ να γίνει το κελάκι έτσι. Τώρα λόγω και που είμαι εγώ εκεί πάνω, είναι ολόκληρο τουρισμό. Τώρα επάσαν την κόκκανη μου. Ό,τι έλεγα δεν μου ακούσαν πριν 5 χρόνια τώρα στο Ιδανδρά δεν μου ακούσαν πολύ και πάνω. Τώρα λέγω για το επόμενο χρόνο. Όσοι δεν μου ακούσουν, του χρόνου να ζηλοίνονται. Γιατί πολλοί τώρα παίρνουν τι είναι, χθες μια ήξερε πάνω από τα 50 λίρες. Γιατί για την καθεντζούνα και το μου ήταν από ένα πάθο. Τα βρέγω όταν πούμε εσείς τι τα πάνω. Πάτε ρε μια νέα όνομα του και τι να πω είστε. Ό,τι τη είπα εγώ πριν τα πάει στην καθεντζούνα. Και τι λέω και 50 λίρες στην καθεντζούνα. Να λέει να μάνα γάλα. Από εγώ τι τα είπα. Τα παιδιά σου, εάν τα προσέξεις, είναι αυτοί όλοι. Είχαμε και απάντα να μας το πει. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε προφυσικά χαρίσματα ή προορατικότητα ή διορατικότητα. Πρέπει να έχουμε χαρίσματα διακρίσεως, δηλαδή να βλέπουμε. Ο Μέγας Αντώνιος είπε, ανήσων βασών των αδερφών να διακρίνουμε. Όχι να προφητεύουμε. Εγώ δεν προφητεύω. Εγώ ούτε τα προολεύω αυτά. Τα διακρίνω. Διακρίνω με τον το κεφαλάκι μου τι θα γίνει στο μέλλον βάσει ορισμένων στοιχείων. Έχω τον κολμάν των εθνών. Έχω το Ευαγγέλιο της καθαράς και θέλω και βάζω το μόνο μου και λέω, είμαστε ως δαμέ. Τώρα το Ευαγγέλιο είμαστε ως τύπο. Ο κόσμος σε διώξει να την πάρει. Εγγραμμένο μια γραμμή ότι θα πάει ο κόσμος να κατοικήσει στο όριο. Όπου πάει, θέλει να στο οριστείτε. Εγγραμμένο. Πριν από να πέφτει, να έτσι μπορεί, θέλει τηλέφωνο. Έτσι έγινε αυτό, να πάει το τηλέφωνο το παιδί αγουράζα, δεν θέλει στήλους. Εγώ κάνω το τηλέφωνο που τηλεφωνεί να κάνω ληστείες. Δεν μπορεί να πει, τώρα όμως δεν μπορεί να κάνει ληστεία. Εδώ πιέει παρακάτω η αστυνομία. Διότι κρατάει το τηλέφωνο και τηλεφωνά χωρίς να το κόψει. Βέβαια. Γιατί ο κόσμος αγαπάζει τον κλέφτη, ο Θεός, αλλά αγαπάζει τον νοικοκύρη. Γι' αυτό σα λέω το επόμενο χρόνο θα δούμε μερικά πράγματα τα οποία θα είναι ή δύσκολα ή εύκολα. Άστες ευκολίες να έχουμε δυσκολίες όμως. Να σας πω γιατί. Ταξιδεύουμε με το αυτοκίνητο, με το αεροπλάνο. Να μην γίνει τσουμπάρισμα στην αυτοκίνητο. Δυσκολίες είναι πολλές. Για να υπάρχει ευκολία, χωρίς δυσκολία, πρέπει να υπάρχει πλήρης προσοχή, προσεκτική και υγεία. Γι' αυτό αναγκάζομαι μετά σε χρόνια και κάθε βράδυ να σκευάζουμε ευκαιρία να αεροπολούν τον πιστεύω. Να μπορούμε να κάνουμε. Αν γίνει δυσκολία, αυτό είναι ο πατενός. Προσεκτική και πρέπει να προσεκτικόμαστε. Έτσι τα μωρά σχολείο. Προσέφτεστε να μην τρέχει κανένα αυτή την ομπάδρα. Έποτε, μετά είσαι από ξεστά ιδιαίτερα, εχάρωσε. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι προσεκτικοί. Θέλω αν είναι δυνατόν να μην κάνουμε τίποτε άλλο την ώρα που πρέπει. Για πότε, το πρωί, λίγο, το μεσημέρι, τη νύχτα, Χριστά μου ελέησα. Και κάθε Κυριακή είναι κλεισά. Και όταν γιορτέ κάνουμε τις καθημερινές Κυριακή για να μην σας ακούμε. Γιατί δεν το ζητώ καθημερινή. Κυριακή, τους Αγίους. Για να μην μόνο το, να μην το εξαρτούν καθημερινή. Κάθε οξό να θέλεις, να μην στην ώρα. Μην στην ώρα, ρε παιδί. Λοιπόν, πότε να κάνεις το στέλνιο, δεν θα πέφτει. Έτσι, έτσι κάτι θέλει. Να πεις του πάτε να δουλειού και του βασίλου μόνοι. Είστε να ψάχνεις. Ας είναι να καμνείς τα μάτια μου. Άρκετησα δουλειά, είπα το... Και πήγαινε η ώρα και ήρθε σε όλο.
λόγος μετά μου λέει θέλω να ψυχολογηθώ, η ώρα 10, έκανε καλύτερα. Του λέω και πώς θα θέλει να έχω 5 λεπτά, 3 του λέω, ένας θεολόγος καλός. Εξομολόγησα τον θεολόγο, ήταν άλλη του λέω πρέπει να φύγω, τι να κάνουμε. Και ελέγχθηκα όλοι να φύγω και να τον αντιφρόνω να με δω. Ξέρετε, δεν είναι εύκολη η ζωή μου, του πατός Εμιλιανού, ή να αντρήσω τον άλλον, ή να δυσκολέψω, ή να του γελάσω, ή να μην τον εξυπηρετήσω. Αλλά κάνω το εξής όμως, το οποίο θα σας το πάντο ξέρετε. Όσους δεν μπορώ να δω να εξυπηρετήσω, θα προσευχηθώ και θα νιώσετε όλοι τη χάρη του Θεού. Αυτό το κάνω, θα το κάνω. Όσοι δεν σας είδα μόνοι μας εκεί, θα προσευχηθώ να σας επισκιάσει η Θεία Χάρη. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν γονατιστός και βαλεσίδες στα κόσμια μετανία και έλεγε «Θεέ μου, ελέησε τον κόσμο σου». Τι τα ιστά για νόρα, κανένας δεν τον έβλεπε. Εκτός της ομάδας, μα και αν δούμε και 50 άτομα, η χιλιάδα στον ομοθελιά είναι η χάρη του Θεού. Γι' αυτό θα προσευχηθώ. Γι' αυτό σας είπα τώρα, κάψετε, θα σας ικανοποιήσω. Και μήπως νομίζετε όσοι ζείτε εκεί μόνο, αν θα είναι 20 άτομα, 30, εάν δεν θέλει ο Θεός μπορούν να ωφεληθούν, δεν μπορούν να ωφεληθούν. Εάν, πώς το λέει ο Κύριος, αφήστε πώς το λέει. Εάν ο Κύριος φυλάξει πόλη, μα την ιδρύσει να φυλάξει. Εάν ο Θεός δεν φυλάξει την πόλη μας, τον οίκο μας, τον εαυτό μας, άδικα αγρυπνά και φυλάξει την πόλη. Μέσα λέει απανά στο ποιότι που το Θεό να καθούμαστε και αύριο το πρωί, ξέρετε πως με περιμένουν το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, αφήνουν αύριο τα ψυχολογικά προβλήματα που όλα με ραντεβού. Την Τετάρτη, Χριστέ μου και Παναγία μου, βάλε μου 20-40. Πολύ καλή, δεν μπορώ να κάνω. Και λοιπόν, όλη την εβδομάδα, εμπιασμένη εβδομάδα με τις ώρες της τώρα. Και για να το βλέπετε έτσι να μην αισθάνομαι προσευχόμενος. Γεια σας, γεια σας. Σαν τώρα εσείς, βλέπω τη στενοχωρία σας, δεν θα μπορούσα να με κοντεύσετε.